Στο ίδιο χαράκωμα για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, καλεί όλους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος επαναλαμβάνει πως μόνο μέσα από την ενότητα, τις κοινές δράσεις και μέσα από έναν ειρηνικό διάλογο μπορεί αυτό να καταστεί εφικτό. Είμαστε έτοιμοι, επανέλαβε επίσης, μιλώντας στο μνημόσυνο του ήρωα Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου, το οποίο τελέστηκε στην εκκλησία του Αγίου Νεοφύτου στα Πάνω Πολεμίδια, να προσέλθουμε ανά πάσα στιγμή στο δικοινοτικό διάλογο, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια συμφωνίας για τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Θέλουμε πραγματικά να τιμούμε τους ήρωες μας, όπως το Θεοδόση Χατζηθεοδοσίου. Ένα οφείλουμε να πράξουμε, να παραμείνουμε ενωμένοι για να τιμήσουμε έργης αυτά που χρωστούμε. Παρά την καλή θέληση συνέχισε που η ελληνοκυπριακή πλευρά επέδειξε κατά τη διάρκεια των 43 χρόνων κατοχής και παρά τις δικές μου προσπάθειες όπως και των προηγούμενων Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τουρκία συνέχισε να τηρεί αδιαλλακτή στάση και να αποτρέπει την επίτευξη μιας λύσης που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τους Ελληνοκύπριους. Η δική μας βούληση υποβάλλει την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης για τον Κυπριακό μέσα από τον ελληνικό διάλογο. Μια λύση βασισμένη στις προϋποθέσεις της επανένωσης της πατρίδας μας, της απαλλαγής από την κατοχή, της εγγύησης και τα ευρωπαϊκά δικαιώματα. Όποτε ήμασταν ενωμένοι, υπέδειξε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, πετύχαμε. Ενώ όποτε ήμασταν διχασμένοι, το μόνο που προκαλέσαμε ήταν την καταστροφή.